είδα και ένα πανό το οποίο ανατύρθηκαν από μέλη της ΚΝΕ έξω από τη Βουλή και αναφερόταν στο ταξί αυτό που είπε ο τηλεφωνητής. Θέλω να σας ενημερώσω, γιατί το κάναμε, κάναμε ρεπορτάζ, ότι αυτό το παιδί, αυτό το παλικάρι, δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που του αναθέσανε να κάνει. Γιατί εκεί πρέπει πάνω απ' όλα να κάνεις εκτίμηση κινδύνου. Όταν σε παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο και σου λέει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο και ζητάει την προστασία της αστυνομίας, πρέπει να εκτιμήσει αμέσως. Είχαμε ένα παιδί που με γραφειοκρατική διαδικασία επαναλάμβανε τα στοιχεία που της έδινε και της είπε εν κατακλείδη και ότι κυρία μου, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Ξέρετε γιατί τον βάλανε εκεί? Γιατί τόσο καιρό παίρναμε τηλέφωνο, αν παίρναμε τηλέφωνο το 100 και δεν το σηκώνανε, ξέρετε γιατί? Δεν είχαν κόσμο. Πήρανε λοιπόν έναν άνθρωπο, τον εβάλανε εκεί, χωρίς να είναι εκπαιδευμένος για να μπορεί να εκτιμήσει ότι πήρε ο Μάκης Πολάτος και με τις δύο ερωτήσεις που κάνει αντιλαμβάνεται αν είναι σε κίνδυνο ή όχι. Ναι, κοιτάξτε όμως, το περιπολικό δεν είναι ταξί, όμως είναι η αστυνομία ταξί και κλειδαράς για να μπαίνουν στα σπίτια του κόσμου όταν πάνε τα φάντσα να κάνουν τον πληστηριασμό. Είναι πραγματικά εξοργιστικό ότι την ίδια στιγμή που δεν υπήρχε ένα αστυνομικό να συνοδεύσει αυτή την κοπέλα, να την προστατεύσει, που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα, την ίδια στιγμή, το ίδιο απόγευμα, στην κινητοποίηση του Συλλόγου Γυναικών της περιοχής, βρέθηκαν 4 δημιουργίες στον ΜΑΤ για να προστατεύσουν το αστυνομικό τμήμα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ντροπή και έσχος για την κυβέρνηση και το αστυνομικό κράτος. Αυτό που λέτε είναι ακριβές. Μας χτύπησε πολύ άσχημα το γεγονός ότι ενώ υπήρχαν αυτοί οι 5 που δεν έκαναν προφανώς τη δουλειά τους όπως έπρεπε, την επομένη στις συγκεντρώσεις έξω από το αστυνομικό τμήμα και είναι... είδαμε 30 αστυνομικούς και μάλιστα μάθαμε ότι χθες βγήκαν κάποιοι και ζήτησαν από τους συγκεντρωμένους να αποχωρήσουν κιόλας. Είναι, είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και δηλαδή τώρα αυτό, είναι συνέστηση μηδέν. Εκτός από το πανό που ανήρτησε χθες η ΚΝΕ έξω από τη Βουλή, έλεγαν ακριβώς αυτό το σύνθημα. Σε κάθε μας πορεία, τόση αστυνομία, κανένας όμως δεν βρέθηκε στη γυναικοκτονία. Και αυτό δεν δείχνει απλά, όπως προσπαθεί βολικά να παρουσιάσει η κυβέρνηση, προβλήματα σε ένα-δυο αστυνομικούς, δηλαδή και πάλι ατομική ευθύνη ή δεν ξέρω τι, την εύκολη λύση. Δείχνει τον προσανατολισμό της αστυνομίας που δίνεται από το αστικό κράτος να είναι τέτοιος, γιατί είναι πάρα πολύ ταχύς. Και φτάνει μέχρι την πολιτική ηγεσία. Φτάνει πρώτα κύριε στο κράτος και στην κυβέρνηση που εκπαιδεύουν με αυτόν τον τρόπο και δίνουν αυτόν τον προσανατολισμό αφενός στην αστυνομία να είναι πολύ αποτελεσματική και ταχύτατη απέναντι στις συλλαϊκές κινητοποιήσεις, απέναντι στους συγκεντρώσεις για πληστηριασμούς κλπ. Και την ίδια στιγμή υπάρχει τεράστια ευθύνη για το γολγοθά που αντιμετωπίζει μια γυναίκα όταν πάει να ζητήσει βοήθεια που ξεκινάει από την αυθαιρεσία και αδιαφορία της αστυνομίας και φτάνει μέχρι τις πολυδέδαλες, για να πω, στις πολυδάπανες και πολυδέδαλες νομικές διαδικασίες. Εσείς δεν ζητάτε παρέτηση λοιπόν του κύριου Χρυσοχοίδη? Και κοιτάξτε, δείτε, και να παραιτηθεί ο κύριος Χρυσοχοίδης και να έρθει ο Μανολιός που θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς, δεν αλλάζει η πολιτική που εφαρμόζει και ο κύριος Χρυσοχοίδης και η ίδια κυβέρνηση. Και το ζήτημα είναι να πούμε, υπάρχουν σήμερα, γιατί είχαμε καταθέσει συγκεκριμένη ερώτηση τον Νοέμβρη μάλιστα, για τα ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα που υπάρχουν σε επίπεδο Αττικής. Όταν στην Αττική ολόκληρη υπάρχουν 3 ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες και 19-20 πανελλαδικά, και για μια γυναίκα για να μπορέσει να πάει σε έναν ξενώνα χρειάζεται για μήνες αναμονή, την ώρα που μιλάμε ότι σε ένα λεπτό μέσα αυτή η κοπέλα έχασε τη ζωή της, ή τα συμβουλευτικά κέντρα σε ολόκληρη τη χώρα είναι 44 και η χρηματοδότηση για αυτά την οκταετία από το 2015 μέχρι το 2023 ήταν μόλις 1,5 εκατομμύριο. Μάκη, καταλαβαίνετε τι αποτελεσματικό να θέλουν να έχουν αυτές οι γονείς. Νομίζω ότι εδώ κρύβεται η ουσία. Γιατί και η αντιπαράθεση που περιορίζεται στο ζήτημα ήταν ή δεν ήταν ουσιαστικά το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε με ρουσφέτη είτε χωρίς να το πω, κρύβει ότι δεν υπάρχει πραγματικά, ότι μιλάμε για ένα εχθρικό κράτος που
που δεν επενδύει και δεν στοχεύει στην πρόληψη τέτοιου είδους φαινομένων. Αν είναι ανεκπαίδευτοι ακόμα... όμως και έχουν προσληφθείρους φετολογικά, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, ζήτημα, αλλά ξαναλέμε ότι για ποιο λόγο προσλαμβάνονται και για ποιο λόγο εκπαιδεύονται. Γιατί σας είπα και πριν ότι εκπαιδεύονται πάρα πολύ καλά οι αστυνομικοί για να παίζουν τον κατασταλτικό ρόλο απέναντι στις κινητοποιήσεις και για να παρίστανται στις εξώσεις των ανθρώπων, αλλά δεν εκπαιδεύονται για να προστατεύσουν αυτά τα θύματα. Πάντως, και δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί. Είναι λίγο σαν, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, και συνάδελφοι, δεν την πιάσαμε αυτή την πτυχή. Το επισημαίνουν φίλοι εδώ. Είναι σαν να του πηγαίνουμε αντίστροφα. Αντί δηλαδή από τη στιγμή που μια γυναίκα λέει απειλούμε από τον τάδε, να πάει η αστυνομία να μπουζουριάσει τον τάδε προκειμένου να προστατευτεί αυτομάτως αυτό το κορίτσι, καθόμαστε και συζητάμε για το αν έκανε μήνυση, αν δεν έκανε μήνυση, τι έπρεπε να κάνει ο αστυνομικός. Ή να μην την αφήσουν να φύγει. Συγγνώμη, κυρία Αναστασοπούλου, να την έχουν προστατευτική φύλαξη στο τμήμα μέχρι να εντοπιστεί και να είναι ο συγκεκριμένος. Το χειρότερο, κυρία Κομινάκα, σε με βάση και από αυτά που λέτε κι εσείς και που λένε και οι υπόλοιποι. Κάποιοι ρίχνουν ευθύνη στην Κυριακή. Ξέρετε γιατί. Γιατί τόσο καιρό δεν μίλαγες? Γιατί η Κυριακή δεν είχε εμπιστοσύνη. Προφανώς. Και γιατί δεν υπήρχαν, και γιατί και αυτό που δεν το λέει κανείς, γιατί όταν δεν υπάρχουν συμβουλευτικές δομές για αυτά τα κορίτσια που βιώνουν ένα Γολγοθά, δεν είναι στιγμή μιας πράξης. Κυρία Κοκκινάκα, όχι απλά συμβουλευτικές δομές. Κάτσε, κυρία Κόκαλη. Όχι απλά συμβουλευτικές. Άλλο συμβουλευτική δομή και άλλο η δομή. Πόσοι ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες υπήρχαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πόσες συμβουλευτικές δομές ήταν στελεχωμένες αυτές? Γιατί τώρα παίζουμε την κολοκυθιά με τα νούμερα. Αλλά τελικά κρύβεται ότι δεν είναι στην προτεραιότητα ούτε της πολιτικής σας. 44 συμβουλευτικά κέντρα έχουν δημιουργηθεί με, της Δημοκρατίας. Σε όλη τη χώρα, και για να μπορέσει να πάει μια κοπέλα εκεί χρειάζεται να περάσει ένα κικαιώνα από ιατρικές εξετάσεις, από χαρτούρα, από δεν ξέρω τι. Συγνώμη. Και ποια συμβουλευτικά είναι πάνω, και ποια είναι, και ποια πάνω από 53.000, έχω τον ακριβή αριθμό, 53.247 γυναίκες. Και ποια είναι η δυνατότητα στα σχολεία, στα πανεπιστήμια κλπ. Να βοηθήσουν. Θα ξανασκεφτούνε.